Ανεμόμυλος. Μια STEM προσέγγιση. Η STEM προσέγγιση βασίζεται στη διερεύνηση των συνθηκών μιας πραγματικής κατάστασης. Θα ρωτήσουμε λοιπόν τους μαθητές μας εάν έχουν δει κάποιον ανεμόμυλο, αν τον έχουν επισκεφτεί ή αν γνωρίζουν πώς λειτουργεί. Έτσι λοιπόν θα μπούμε στη διαδικασία να μελετήσουμε τον ανεμόμυλο και βάσει της ειδίκευσης που έχει ο καθένας μπορεί να οδηγήσει αυτή τη διερεύνηση προς διαφορετικό δρόμο στα μαθηματικά, στη φυσική, στην τεχνολογία, στην πληροφορική. Εμείς λοιπόν σε αυτό εδώ το συγκεκριμένο project θα μπούμε στη διαδικασία μαζί με τους μαθητές μας να κατασκευάσουμε έναν ανεμόμυλο, να δημιουργήσουμε διαφορετικά πτερήγια, διαφορετικούς έλικες όπου θα τους εφαρμόσουμε πάνω σε αυτό, θα δώσουμε κίνηση αιωλική μέσω ενός ανεμιστήρα όπου θα κινεί τους έλικες και θα μετρήσουμε με έξυπνο τρόπο, με τεχνολογικό τρόπο, μέσω κάποιου μικροελεκτή, το πόσο γρήγορα κινούνται αυτοί. Ας πάμε λοιπόν να δούμε τα δύο κομμάτια τα οποία θα μελετήσουμε εξ αποστάσεως μέσω του Tinkercad. Το ένα αφορά τη δημιουργία έλικα, το οποίο μετά θα εκτυπωθεί σε τρισδιάστητο εκτυπωτή και το δεύτερο κομμάτι αφορά το μικροελεγκτή Arduino και τη δημιουργία ενός συστήματος όπου θα ελέγχει πόσε περιστροφές θα γίνονται, θα μετράει τι περιστροφέ του ΕΛΚΑ. Ξεκινάμε λοιπόν με το, Ardu, με το Tinkercad και την δημιουργία του ΕΛΚΑ. Θα πάμε λοιπόν να διαλέξουμε τα σχήματα τα οποία θα είναι αυτοματοποιημένα. Στην δεύτερη καρτέλα υπάρχουν δύο έλκες που μπορούμε να παρομετροποιήσουμε. Ας ξεκινήσουμε με τον πρώτο, ο οποίο είναι rounded, ενώ ο δεύτερο είναι pointed. Ο rounded αυτός έλικας μπορεί να αλλάξει όσον αφορά το μήκος των πτυριγίων που έχει, το πλήθος των πτυριγίων, καθώς επίσης μπορούμε να αλλάξουμε και τη γωνία κλίσης όσον αφορά τον έλικα και την επιφάνεια που θα εκτυπωθεί. Τέλος μπορούμε να αλλάξουμε το πλάτος του έλικα δίνοντας μεγαλύτερη επιφάνεια στον αέρα όπου θα χτυπήσει Α Ας δούμε όμως και τον δεύτερο έλικα, όπου έχει κάποια παραπάνω χαρακτηριστικά. Πέρα λοιπόν από τα ήδη υπάρχοντα που αφορούν δηλαδή το μήκος του έλικα, το πλήθος των πτερυγίων και τη γωνία κλίσης, έχουμε να ελέγξουμε τα σημεία και το ύψος του σημείου που μπορεί να έχει αυτό το point, καθώς επίσης και την απόσταση του point από το κέντρο του έλικα, οπότε μπορούμε να δημιουργήσουμε πάρα πολλούς διαφορετικούς έλικες και να εκτυπώσουμε κάποιους από αυτούς για να προσθέσουμε μετέπειτα στην κατασκευή μας. Δεν ξεχνάμε ότι δίνεται η δυνατότητα πάλι και εδώ να αλλάξουμε το πλάτος του έλικα αυξάνοντας την επιφάνεια όπου θα χτυπήσει ο αέρας και θα προκαλέσει το γύρισμα. Το δεύτερο κομμάτι αφορά το μικροηλεκτή Arduino και τη δημιουργία ενός συστήματος που θα μπορούμε να μετρήσουμε ε, το πόσες φορές γυρνάει ο έλκας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν προσθέτοντας πρώτα το μικροηλεκτή Arduino. Σέρνω και αφήνω το Arduino. Έπειτα χρειάζομαι και θα πάρω έναν ultrasonic αισθητήρα όπου μπορώ να χρησιμοποιήσω για να βλέπω αν κάτι είναι κοντά ή μακριά, ε, να συνδέσω τις δύο συσκευές Περισσότερα για το Ultrasonic μπορούμε να αναζητήσουμε στο διαδίκτυο και να δούμε πώς ακριβώς λειτουργεί. Εδώ θα επιχειρήσουμε τη σύνδεσή του. Έχουμε το pin το οποίο αφορά το ρεύμα, το pin που αφορά τη γύρωση. Ε, καλό είναι να κρατάμε και μια χρωματική, ένα χρωματικό πρωτόκολλο έτσι έχουμε κόκκινο όσον αφορά το ρεύμα και μαύρο όσον αφορά το γείωση ενώ αυτά τα πιν θα βάλουμε στο 2 και το επόμενο πιν θα το βάλουμε στο 3. Θα αλλάξουμε σιγά σιγά και το χρώμα των καλοδίων για μια ομοιομορφία και έχουμε λοιπόν το κύκλωμά μας έτοιμο. Έτσι όποιο εμπόδιο εμφανιστεί πάνω στο Ultrasonic αυτό θα αρχίσει να δίνει διαφορετικέ τιμέ. Ε, θα προχωρήσουμε στον κώδικα. Ο κώδικας που θα παρουσιάσω ε, θα είναι και block και text, έτσι ώστε να μπορεί να παίξει και σε γυμνάσιο και σε λύκειο. Ε, οτιδήποτε φτιάχνω σε block θα δείτε ότι δεξιά ε, μεταφράζεται αυτόματα σε text. Οπότε κάνει στην πραγματικότητα το εργαλείο και για το γυμνάσιο και για το λύκειο και είναι εύκολο στο να το χρησιμοποιήσουμε. Ε, ας πάμε να δούμε τις δύο του περιβάλλοντος και ξεκινάμε με έναν έλεγχο. Εάν λοιπόν, τι θα ελέγξουμε, την απόσταση, οπότε μικρότερο, ε, μπορούμε να διαβάσουμε την τιμή του αισθητήρα με αυτό το μπλοκ που δίνει κατευθείαν μια συνάρτηση όπως βλέπετε δεξιά. Απλώ πρέπει να του πούμε σε ποιε πόρτε βρίσκονται τα αντίστοιχα pin του trigger και του echo. Οπότε τοποθετούμε αντίστοιχα το 2 και το 3. Αυτό λοιπόν, όταν δω ότι είναι κάτι μικρότερο από 10, σημαίνει ότι υπάρχει ο έλικας εκεί. Έχει επιστραφεί πιο γρήγορα λοιπόν το σήμα του ultrasonic. Οπότε θα βγάλω ένα μήνυμα έστω 1. στο Serial Monitor, το οποίο αποτελεί την έξοδο ε, τη Συριακή για τον ε, ε, Arduino μας. Ενώ μηδέν, στην περίπτωση που δεν υπάρχει έλικας μπροστά, οπότε ε, δεν υπάρχει και κάποιο εμπόδιο. Λοιπόν, από ε, ό,τι είδατε και τον κώδικα δεξιά, ότι έχει δημιουργηθεί, θα ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε και το Serial Monitor, το οποίο... Έχει δυνατότητα και γραφήματος που μας κάνει πάρα πολύ καλό στην προκειμένη περίπτωση για να μελετήσουμε ακριβώς τη διαφορά ε, του 0 και του 1 στις περιπτώσεις που έχουμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ε, βλέπετε εδώ μόλις ξεκινήσαμε το ultrasonic μπορούμε να αλλάξουμε την ε, απόσταση Εδώ έχετε στα 69 εκατοστά Αυτή ο μικρός κύκλος αλλάζοντα τον αλλάζει την απόσταση Ενώ στο serial monitor βλέπετε το 0 Μόλις κατέβηκα κάτω από 10 είδατε ότι εμφανίστηκε το 1 Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δείχνει ε, περίπου την κίνηση του έλικα Κάθε φορά που βρίσκεται μπροστά από το ultrasonic Και, και ή απομακρύνεται Όσο πιο ε, μεγάλο είναι αυτό το κενό που βλέπετε στο διάγραμμα, σημαίνει ότι ο έλικας κινείται αργά. Οπότε στην πραγματικότητα ε, μπορούμε να δούμε από την αλλαγή των 0 και 1 ότι ε, ο έλικας έχει μια αργή κίνηση. Ενώ εάν η κίνηση αυτή είναι πιο έντονη του έλικα, οπότε γυρνάει πιο γρήγορα, βλέπετε ότι το γράφημά μας έχει, είναι πιο πυκνό, οπότε καταλαβαίνουμε ότι η αλλαγή είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ελέγξουμε τους έλικες που έχουμε και να μπούμε στη διαδικασία να εξετάσουμε ποιος από αυτούς που έχουμε εκτυπώσει και έχουμε εφαρμόσει είναι ο καλύτερος. Για το σκοπό αυτό, λοιπόν, έχουμε κατασκευάσει ή θα μπούμε στη διαδικασία να κατασκευάσουμε ε, ένα μια βάση, όπως το κάτω μέρος είναι το Arduino, ultrasonic πίσω από τον έλικα και ο έλικας να κινείται. Θα ελέγξουμε εδώ τρεις έλικες. Ο πρώτος είναι ο rounded, ο οποίος ε, είναι με 60% κλίση έχει πτερίγιο όλοι οι έλκες έχουν 6,5 εκατοστά και εδώ βλέπετε το γράφημα σε πραγματικές συνθήκες από την αλλαγή του 0 και του 1 όταν υπάρχει ή δεν υπάρχει έλκες μπροστά. Βλέπετε ότι έχει κάποιες διακοπές. Το δεύτερο έλεγχο που κάναμε αφορά αυτό το έλικα ο οποίος είναι Πιο πλατή, είναι στα 2 εκατοστά σε σχέση με το 1 που ήταν το προηγούμενο είναι στους 45 μοίρες και πάλι 6,5 εδώ βλέπετε ότι είναι πιο αργή η διαφορά του 0 και το 1, οπότε πάει και πιο αργά. Ήταν εμφανή και στο βιντεάκι που είδαμε. Και πάμε να δούμε τον τελευταίο έλικα που έχουμε εκτυπώσει. Είναι ένας pointed έλικας, ο οποίος είναι και αυτό στα 6,5 εκατοστά. Έχει μεγαλύτερη επιφάνεια στο point σημείο, είναι κοντά στα 2,5 εκατοστά και είναι 45 μοίρες. Εδώ λοιπόν διαπιστώνουμε ότι πάει πάρα πολύ γρήγορα ο έλικας και θα δούμε αμέσως και στο διάγραμμα που αποκονίζεται ότι είναι πάρα πολύ πυκνό το διάγραμμα που σημαίνει ότι η εναλλαγή του 0 και του 1 είναι συνεχόμενη και πάρα πολύ μεγαλύτερη από τις άλλες δύο περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν μπορούμε να βγάλουμε αποτελέσματα για τους έλικες και βέβαια να πειραματιστούμε περισσότερο.